Είδαμε και επίδαυρο και το ερώτημά μου είναι η επίδαυρος τελικά. Καταλαβαίνω από όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές των τελευταίων δεκαετιών. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για έναν ηθοποιό που φτάνει εκεί. Πράγματι, πράγματι. Είναι ένα μεγάλο βραβείο για έναν ηθοποιό καταρχήν το να καταφέρει να παίξει εκεί. Και ακόμα μεγαλύτερο το να βγει αλόβητος, με την έννοια το ότι να πετύχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πιο φιλικό θέατρο για έναν ηθοποιό και για το κοινό από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Την πρώτη φορά που παίζεις εκεί, δεν νιώθεις το βάρος, το άγχος, ότι πέρασαν από εκεί μερικοί από τους θρύλους του ελληνικού θέατρου. Και βέβαια και το βάρος της ιστορίας. Ήτανε... Το βάρος... Συνέχεια στο μυαλό όλων, και τουλάχιστον για μένα που μπορώ να μιλήσω, υπήρχε συνέχεια αυτή η αίσθηση το ότι κάθονται σε αυτές τις πέτρες και μας παρακολουθούν όσοι έχουν παίξει στο παρελθόν. Για μας είναι ένα μαγικό ταξίδι το να πάμε στην Επίδαυρο και το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Βορείο Ελλάδος μου έκαναν την τιμή πολλές φορές να με καλέσουν για να παίξω ένα ρόλο. Δεν είχα και την τύχη να παίξω ως χορός πριν, οπότε να προπονηθώ που λένε για να το ζήσω όλο να αυτό. Να ξέρεις την αύρα. Να ξέρω τι έρχεται. Έτυχε δηλαδή το 2003 να γίνει η πρόταση από το Κρατικό Βορείο Ελλάδος στους Βατράχους, από το σκηνοθέτη το Σωτήρη το Χατζάκη, να ζήσω για πρώτη φορά αυτή τη μαγεία που δεν είχα... Παρόλο που είχα κάνει πολλά όνειρα πριν στο παρελθόν για το ότι ήθελα να ανέβω σε μια σκηνή, νομίζω ότι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι εκεί, τέτοιο. Ότι... Είναι απίστευτο το συνέστημα, καταρχήν, σαν ηθοποιός, να έχεις μια τέτοια τεράστια ανθρώπινη βεντάλια που σε έχει αγκαλιάσει, και το υπέροχο είναι ότι έχει έρθει θετικά για να περάσει όμορφα. Έχει κάνει ένα ταξίδι από όλη την Ελλάδα για να έρθουν σαν πανηγύρι όπως κάνανε τότε. Είναι ένα μεγάλο θέατρο. Ναι. Είναι μια αγκαλιά παλώμενη δηλαδή. Δεν το ζεις πουθενά άλλο. Τώρα, όταν κάποιος έχει φτάσει να παίξει εκεί, και μάλιστα αρκετές φορές όπως εσύ, τι μπορεί να ονειρεύεσαι μετά? Θα σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτά που συνέβησαν στη δουλειά μου και στην καριέρα μου και σε όλο αυτό που έχω ζήσει μέχρι τώρα, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είχα ονειρευτεί. Δηλαδή τώρα ζω με το πλεόνασμα. Θέλω να πω ότι είμαι τόσο γεμάτος από αυτά που μου έχουν συμβεί, που συνεχίζω να ονειρεύομαι φυσικά, γιατί αυτό με κάνει να ζω, γιατί ποτέ δεν τελειώνει η επιθυμία του να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή, πάντα με μια αξιοπρέπεια μέχρι τέλους, γιατί δεν υπάρχει τέλος και δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέλος. Για μένα σε έναν καλλιτέχνη η αλήθεια, και δεν εννοώ το να φύγει κάποιος πάνω στη σκηνή από τη ζωή, αυτό το θεωρώ υπερβολικό. Ναι. Ίσα-ίσα που το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να έχεις φτιάξει μια ισορροπία απέναντι σε αυτό που κάνεις σε έναν ψεύτικο κόσμο που δίνει όμως πολύ αλήθεια στο κοινό, από τον πραγματικό κόσμο που πρέπει να έχεις χτίσει και που σε περιμένει μετά. Επειδή έχω πάρει πια πολλές συνεντεύξεις, άλλωστε αυτή την εκπομπή την κάνω 30 χρόνια, από ανθρώπους που λάτρευαν το σανίδι, πρέπει να σου πω ότι οι σημαντικότεροι ηθοποιοί ήταν αυτοί που δεν έλεγαν ποτέ θα πεθάνω πάνω στο σανίδι. Αυτοί που έλεγαν αντίθετα, όχι, εγώ θέλω να πεθάνω αγκαλιά με τους ανθρώπους μου, στο σπίτι μου, έτσι, όχι πάνω στο σανίδι. Έτσι. Η ισορροπία ζωής και επαγγέλματος και σανιδιού, ποια είναι? Υπάρχει αυτή η ισορροπία ή την έχεις πλήρως ανατρέψει και είσαι κατά 80-90% δοσμένος στο σανίδι, στην κάμερα, και κατά 10-20% δοσμένος στη σύντροφό σου, στη γυναίκα σου, στον άνθρωπό σου? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν από περίπου 3 χρόνια
Ήμουνα περισσότερο δοσμένο στη δουλειά, χειμώνα-καλοκαίρι, να βρίσκομαι είτε στο θέατρο της Αθήνας να δουλεύω, είτε σε περιοδίες το καλοκαίρι, που δεν έχει σταματημό αυτό, γιατί πριν τελειώσουν οι παραστάσεις έχεις ξεκινήσει πρόβες για το καλοκαίρι και το αντίστοιχο για το χειμώνα. Όταν λοιπόν έφτασα στα 47 μου χρόνια και συνειδητοποίησα ότι πάνω από 3 μέρες διακοπές δεν είχα κάνει τα τελευταία 10 χρόνια τότε, και επίσης το ότι έπρεπε να μοιράσω σωστά και την προσωπική μου ζωή και τα όνειρά μου μέσα από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, αποφάσισα ότι πρέπει ο ίδιος, χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, να κερδίσω λίγο χρόνο για τη ζωή μου, για τον εαυτό μου. Ναι. Έχεις και ένα ωραίο καταφύγιο, έχω μάθει, εκεί στο Πήλιο επάνω. Ήταν και ένας υπέροχος λόγος και μια φοβερή δικαιολογία για να μπορέσω να το κάνω. Σε ποιο μέρος του Πήλιου? Στις Μηλιές. Στις υπέροχες Μηλιές. Πώς τις ανακάλυψες, πώς βρέθηκες εκεί? Η πρώτη φορά που άκουσα, έμαθα και πήγα στις Μηλιές ήταν στα πρώτα μου χρόνια στο θέατρο, όπου είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω στη μικρή πόρτα της Ξένιας Καλογεροπούλου, όπου να έχεις την τύχη να δουλέψεις με έναν άνθρωπο, με έναν παραγωγό, ηθοποιό, σαν την Ξένια, όπου δεν ήταν μόνο οι συνθήκες δουλειάς, ήταν και αυτό που μας δίδασκε, χωρίς να το καταλαβαίνει, το να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον σε αυτή το τη δουλειά. Της. Το ήθος της ήταν μαγικό. Ήταν το αποπνέει. Σε ό,τι κάνει. Είναι η θεατρική μου μητέρα ουσιαστικά η Ξένια. Και τη λατρεύω γι' αυτό, όπως είναι νομίζω θεατρική μητέρα και πολλών ηθοποιών που έχουν περάσει και από τη μικρή πόρτα και από τη μεγάλη πόρτα. Αυτή λοιπόν είναι από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι. Που σε μίλησε στο Πήλιο. Που έμαθα για τις Μηλιές, που είχε και έχει σπίτι εκεί. Και με τα χρόνια είχα πάει έτσι κι αλλιώς. Και το έφερε η τύχη με έναν μαγικό τρόπο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε εκεί ένα σπίτι. Ναι. Στο οποίο τώρα πόσες μέρες πηγαίνεις, δηλαδή, οι τρεις πόσες έχουν γίνει? Οι τρεις έχουν γίνει παραπάνω. Άμα δεν έχω και θέατρο, φροντίζω να είναι 2 εβδομάδες, 3. Μπορεί και ένα καλοκαίρι ολόκληρο που το έζησα και αυτό, και ήταν μαγικό. Τα κλαρίνα και γενικά τα δημοτικά τραγούδια σου αρέσουν, Βασίλη? Γελάς. Μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν. Έχεις παντρευτεί υπηρώτησα. Υπηρώτησα, ναι. Και πληροφορούμε ότι για να αποφύγεις τα κλαρίνα και τους χορούς που συνοδεύουν πάντα ένα γαμήλιο γλέντι, την πήρες και φύγατε. Και πήγατε στη Βενετία, όπου και παντρευτήκατε, με λίγους φίλους, με 20-25 φίλους μαζί. 25 άνθρωποι, είμαστε οικογένειες και λίγοι φίλοι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε. Μιλά για πρώτη φορά για σένα, στα 10 χρόνια της σχέσης σας. Η Λίνα Πρίτζου, η σύζυγός. Δεν το περίμενες αυτό. Ωραία. Πάμε να την ακούσουμε. Τώρα θα πούμε τα πράγματα στη θέση τους. Όλο αυτό ξεκίνησε όχι από ρομαντισμό, αλλά από μία απόγνωση. Γιατί όταν έγινε η πρόταση, του είπα ότι εγώ για να παντρευτώ, θα παντρευτώ στην Αετοράχη, στα Γιάννενα, και 3 μέρες θα βαράνε τα κλαρίνα και 3 νύχτες. Όπως κατάλαβες, σκιάχτηκε. Οπότε η μόνη λύση, γιατί και στο Καστελόριζο να πηγαίναμε, εγώ πάλι κλαρίνα θα έφερνα. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει όλο αυτό το τρίμερο γλεντοκόπη, πήγαμε στη Βενετία. Αυτός είναι ο λόγος της Βενετίας, που φαντάζει τόσο ωραίος, που ήταν πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, αλλά ξεκίνησε από απελπισία του Βασίλη. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ο Βασίλης έχει ένα τεράστιο ταλέντο. Και σαφέστατα δεν αναφέρομαι στην υποκριτική του δυνότητα, αλλά στο ταλέντο να μπορεί να πηγαίνει τη ζωή παρακάτω, να την εκτελήσει τη ζωή. Από τη μέρα που γεννήθηκε, τάχθηκε υπέρ της αισιοδοξίας. Εγώ θέλω να είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, να τα κάνω κιόλας και για μένα και για τους γύρω του. Αγαπάει την αρμονία. Την αγαπάμε και οι δύο την αρμονία. Την ελευθερία που έχουμε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μείνω εδώ για 2 μήνες, εκείνος κάτω, δεν υπάρχει το άγχος, δεν υπάρχουν ανησυχίες. Η ζωή αρμονικά να κυλάει σαν το νερό στο αυλάκι. Δεν μπορεί τις συγκρούσεις. Σε αντίθεση με μένα που εγώ πάω και πέφτω σε τείχους με 100 και όμως πάρει ο χάρος, ο Βασίλης δεν μπορεί τις συγκρούσεις. Θα φέρει όμως τα πράγματα εκεί που θέλει εκείνος, χωρίς να ρίξει ρουθούνι.
βιώσαμε και βιώνουμε ένα πολύ μεγάλο πένθος, την απώλεια της μαμάς μου. Και εκεί ο Βασίλης με στήριξε, την στήριξε, μας στήριξε με μία γενναιότητα που δεν την περίμενα και αναμετρηθήκαμε με πολύ άγρια συναισθήματα και οι δυο μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι, ας πούμε, άνοιγε το ανσασέρ στο διάδρομο του νοσοκομείου και ήμασταν άϊπνοι, εγώ και ο αδερφός μου, και έμπαινε ο Βασίλης και είχε ένα φως, σαν να μπαίνει ο ήλιος μέσα στο δωμάτιο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και για μένα ο Βασίλης είναι ο Άι Βασίλης, ο δικός μου Άι Βασίλης, που έρχεται με δώρα φορτωμένος ψυχής. Γι' αυτό θα ήθελα να του πω ότι να μην αλλάξει τίποτα, να είναι αυτός που είναι και να είναι καλά, να είναι υγιής, δυνατός και γερός. Όλα τα άλλα μπορεί να τα καταφέρει, μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να είμαστε καλά. Αυτό, να είναι υγιής, τίποτα άλλο. Μπορώ να καταλάβω τους πανηγυρισμούς σου που γλίτωσες. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες, λέει, ήθελε τα κλαρίνα. Ήτανε τρομακτικό. Ισχυρό κίνητρο για να κλείσεις το ταξίδι στη Βενετία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Σε συγκίνησε με τον τρόπο που μίλησε για σένα. Ναι, γιατί πρώτη φορά δεν το περίμενα καταρχήν και έτσι κι αλλιώς δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τι να πω τώρα, Να μας πεις δύο λόγια για εκείνη. Πώς γνωριστήκατε καταρχήν, να μας πεις. Πώς γνωριστήκαμε, αυτό είναι πώς πολύ αστείο. Δύο χρόνια πριν τη γνωρίσω, είχα γράψει ένα σενάριο για τον κινηματογράφο, το Bang Bang, όπου τέλος πάντων ο πρωταγωνιστής, πηγαίνοντας να κλέψει μια τράπεζα, ερωτεύτηκε την ταμεία. Μετά από δύο χρόνια από την ταινία, μου συνέβη σχεδόν πραγματικά, χωρίς να θέλω να ληστέψω την τράπεζα. Ελπίζω. Λοιπόν... Ελπίζω, γιατί είναι άλλη εκπομπή θέμα ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μην τα δώσω όλα τώρα εδώ, να δώσουμε κι άλλα. Ντάτα. Τη γνώρισα λοιπόν ως υπάλληλο τραπέζης, όπου έτυχε να είναι, πώς λέμε, το prime που πήγαινα και συζητούσα όλα τα οικονομικά. Πήγαινα πολλές φορές και ρωτούσα και για μετοχές περισσότερο για να έχουμε περισσότερη ώρα να μιλάμε. Ναι, επαφή. Δηλαδή, και μάλιστα στη χειρότερη εποχή, γιατί είχα αγοράσει και κανένα δύο μετοχές που μετά πήγανε. Άπατες και κουρελόχαρτα. Τις το λέω κάθε φορά αυτό. Εκεί με ένα μαγικό τρόπο γνωριστήκαμε, συναντηθήκαμε και είπαμε ότι κάποια στιγμή δεν είπαμε να βρεθούμε μαζί. Είπαμε αν θέλεις να κάνουμε ένα ταξίδι μαζί. Δεν θα ταξιδέψουμε, σαν τουρίστες, αλλά μαζί. Και αυτό το ταξίδι έχει κρατήσει τώρα 10 χρόνια. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Να είστε πάντα καλά και να συνεχίζετε αυτό το ταξίδι. Να πω φυσικά ότι στη Βενετία δεν τα γλιτώσαμε τα κλαρίνα. Τι έγινε. Γιατί είχε φέρει μαζί της κάτι στικάκια, όπου είχε πολύ μουσική και περνάγαν απ' έξω οι γόνδολες με τους τραγουδιστές τους, γονδολιέριδες που τραγουδάγαν τα ιταλικά, και βάραγε δυνατά κάτι κλαρίνα και τους έβλεπε τους γονδολιέριδες που κοιτάζανε, γιατί ήταν πολύ κοντά στο κανάλι. Και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Επομένως, πήρες γεύση δημοτικών υπηρώτικων χωρών και στη Βενετία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πες μου πώς είναι εκείνη. Είναι υποστηρικτική σε ό,τι κάνεις. Νομίζω, τώρα θα μου πεις ότι επειδή είναι γυναίκα μου τα λέω αυτά, ούτε φοβάμαι φαπαντόφλα. Γιατί... Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για την υποστήριξη που της έδωσες στην περιπέτεια με τη μητέρα της ήταν πραγματικά μοναδικός. Εντάξει, είναι ίσως και υπερβολικό αυτό που λέει, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο από το να προσπαθήσω να τους συμπαρασταθώ σε όλη την οικογένεια με όλες μου τις δυνάμεις. Αλλά η Λίνα είναι ένα ξωτικό. Είναι μια γυναίκα που νομίζω είμαι τυχερός, γιατί είναι λίγο συλλεκτικό κομμάτι που λένε. Έχει κάποια προτερήματα που θα το καταλάβεις φυσικά και όλοι οι άντρες θα το καταλάβουν, το να τσακώνεσαι με μια γυναίκα και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και να το ξεχνάει ότι τσακωθήκαμε, είναι μαγικό. Αν δεν κρατάει μότρα. Καθόλου. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είδες, με καταλαβαίνεις. Πάρα πολύ θετικό. Πάρα αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι είναι από τους πιο καλοσυνάτους ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Σκέφτεται πάντοτε το καλό του άλλου, προσπαθεί να βοηθάει τον αδύνατο και τον αδύναμο. Είναι μαγική. Δηλαδή, το ότι περνάνε τα χρόνια και δεν σκεφτόμαστε τον χρόνο που είμαστε μαζί, νομίζω είναι ιδανικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν χρειάζεται να μας πεις τίποτε άλλο γι' αυτό. Θέλω, μια που
μιλάμε για τις σχέσεις σου με τις γυναίκες, είτε πάνω στο σανίδι, είτε στη ζωή, θέλω να μιλήσουμε και με μια φίλη σου, που βλέπει τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά και απόμακρα από ό,τι τα βλέπει η σύζυγός σου, η Λίνα Πρίτζου, που έχει άλλου τύπου συναισθήματα. Μαρία Μπακοδήμου, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, Μαρία μου. Καλησπέρα και στους δύο. Μαρία, πες μου, πώς είναι σαν φίλος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, πώς είναι στην καθημερινότητά του? Υπάρχει μια φήμη που συνοδεύει τους κωμικούς, η οποία λέει ότι όση χαρά δίνουν στο γυαλί, στο σανίδι, στο πανί, τόσο κουβαλάνε μια κατάθλιψη στη ζωή. Είναι αλήθεια αυτό? Ο Βασίλης το διαψεύδει αυτό, γιατί μπορεί μέσα του να είναι ένας άνθρωπος μελαγχολικός, δεν ξέρω, γιατί πολλοί καλλιτέχνες το κουβαλάνε και δεν το δείχνουν, αλλά στη συναναστροφή του είναι τόσο γλυκός, μερικές φορές και υπερβολικά χαριτωμένος. Συναντιόμαστε βέβαια πάντα σε πολύ ωραίες στιγμές, συνήθως σε διακοπές που είμαστε όλοι πολύ πιο χαλαροί και με διάθεση να γίνουμε παιδιά και να κάνουμε βλακίες. Οπότε δεν το έχω δει καθόλου αυτό, πέρα από κάποιες στιγμές που μπορεί να έχουν συμβεί πράγματα, γιατί πολλά καλοκαίρια είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Πέρσι είχαν πέμπτο στην οικογένειά τους, πρόπερσι ήταν το μάτι. Μας είχε όλους βαρύνει, αλλά είναι ένας γλυκός, δοτικός άνθρωπος που θέλει να δίνει χαρά. Ο χαρακτήρας του πώς είναι? Για μίλησέ μας. Καταλαβαίνω, οι περισσότεροι έχουμε αυτή την αίσθηση, αλλά εγώ δεν έχω κάνει παρέα μαζί του, δεν ξέρω. Μου βγάζει ότι είναι κάπως ντροπαλός, κάπως μαζεμένος, κάπως, αλλά και ταυτόχρονα την ίδια ώρα ότι μπορεί να γίνει ηφαίστειο, εκρηκτικός. Είναι και λίγο αφηρημένος, λόγω την καλλιτέχνηση. Τώρα θυμήθηκα ένα... Είμαστε σε μια ταβέρνα και ερχόταν ο Βασίλης στο τραπέζι και η Λίνα του κάνει, η γυναίκα του κάνει νόημα να πάει μέσα να παραγγείλει. Ο Βασίλης νομίζει ότι ξέρει ένα άλλο τραπέζι που συναντάει στον δρόμο του και κάθεται και τους χαιρετάει έναν σαν δήμαρχος. Και αυτοί βέβαια τον χαιρετάνε και μετά που έρχεται και κάθεται μου λέει, μάλλον λέει στη Λίνα, ποιοι ήταν αυτοί? Του λέει, Λίνα, δεν τους ξέρω. Γενικά είναι πολύ κοινωνικός, είναι πολύ καλός στην επικοινωνία, αλλά το πρόβλημά μου με τον Βασίλη είναι ότι επειδή είναι τόσο καλός και δοτικός, ποτέ δεν ξέρω αν συμφωνεί να κάνει κάτι που θέλουμε εμείς ή αν είναι και αυτό που θέλει αυτός. Α, δεν ξέρεις πότε τον καταπιέζεις και ποτέ, πότε... Ναι. Και νομίζω πότε θέλει να κάνει κάτι. Το κάνει. Όχι, έχω τον τρόπο μου. Ναι, πιθανόν, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρη. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι μπορεί να ήθελες κάτι άλλο, αλλά έρχεσαι γιατί θέλουμε εμείς. Ωραία. Τώρα, Μαρία Μπακοδήμου, θέλω να μου μιλήσεις και για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Για τον ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κοίτα, το Βασίλη σκεφτόμουν με αφορμή του ότι θα μιλούσαμε σήμερα. Το ξέρω 20 χρόνια σχεδόν, όταν έγινε το «Μόλις χώρισα», που έκανε το παιδί που έφερνε την πίτσα, που αισθάνθηκα ότι εδώ κάτι γίνεται με αυτό το παιδί. Έχει κάτι πάνω του, έχει ένα αστέρι. Από τότε νομίζω ότι έχω δει τις περισσότερες παραστάσεις του Βασίλη. Σε όλες είναι εξαιρετικός, μπορεί να σε κάνει να γελάσεις και να συγκινηθείς τρελά. Μπορεί να σε κάνει να ερωτευτείς, γιατί δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ο Βασίλης. Και σιγά σιγά βρεθήκαμε μέσα από ένα γνωστό στον ίδιο κύκλο. Είναι ένας ηθοποιός πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Μαρία, που αν είχε ζήσει κάποια χρόνια νωρίτερα, σίγουρα ο Φίνος θα τον είχε κάνει πρωταγωνιστή, ναι, στις κωμωδίες του. Σίγουρα. Είναι μεγάλη σίγουρα για το σινεμά και αν υπήρχε τώρα σινεμά θα ήταν πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Μα είναι. Αυτό που δεν ξέρω και στο οποίο η ικανότητά του αμφισβητείται είναι αν φτιάχνει ωραίες πίτσες. Γιατί έχω μάθει ότι στις παρέες φτιάχνει και πίτσες. Κοίταξε να σου πω. Κάνει πολύ ωραίες πίτσες, αλλά δεν θα το πούμε γιατί θα τσαντιστεί η Λίνα. Κάνει πίτσες και μας αναγκάζει να φάμε πρώτα αυτά που κάνει η Λίνα. Γιατί μετά θα γκρινιάζει. Αν ξεκινήσουμε από τις πίτσες και δεν φάμε τα υπόλοιπα. Ακόμα και σε αυτό θυσιάζεται, επομένως. Είδες, και μετά κάνουν ό,τι κάνει επανάσταση. Είναι πάρα πολύ γκατζετάκιας. Μπορεί να, να βρει για σένα το τόσο μικρό εργαλείο που μπορεί να είναι το ειδικό φως που θα ρίξει στη γλάστρα που έχει τη φράουλα να βγει όρημη, οικολογική. Επίσης είναι και αγρότης. Ένα τρακτεράκι πρέπει να του πάρουμε στα γενέθλιά του. Γιατί είναι με τις αλοπέτες, καλύζει, κάνει, κλαδεύει. Είναι τρομερά. Ωραία είναι όλα αυτά. Αφοσιωμένο στον κήπο και στην αυλή αυτή που έχουν στο πύλιο τα παιδιά.
που με έχουν φιλοξενήσει και είναι της παρέας μας η έδρα. Μάλιστα. Μαρία Μπακοδήμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου και στους δυο. Μαρία μου. Πολλά φιλιά. Αγάπη μου. Φιλιά. Μαρία Μπακοδήμου, που την είχα και διευθύντρια κάποτε στο Στάτους. Έγραφα τις συνεντεύξεις του Στάτους και η συνεννόηση ήταν μαζί της, γιατί ήταν μια εξαιρετική διευθύντρια περιοδικού. Εγώ είχα τη χαρά, έχω τη χαρά να τη γνωρίσω πιο προσωπικά τα τελευταία 2-3 χρόνια που βρεθήκαμε πάνω στις μιλιές από κοινή παρέα και είναι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα, διακόψαμε τη διήγηση. Δεν είχαμε φτάσει καν στη δραματική σχολή. Και θέλω να σε ρωτήσω πρώτον, τι μαθητής ήσουν στο σχολείο? Στις παραστάσεις κατάλαβα και από τις φωτογραφίες ότι διέπρεπες. Στο μάθημα... Ναι. Ήμουνα πολύ ντροπαλός στο σχολείο. Διάβαζα όσο ακριβώς χρειαζόταν για να περάσω την τάξη, κακώς, γιατί ήξερα ότι εγώ απλώς θέλω να πάρω το πτυχίο, το απολυτήριο για να πάω στη δραματική σχολή. Και λέω κακώς, γιατί αργότερα συνειδητοποίησα ότι όσες περισσότερες γνώσεις έχεις, τόσα μεγαλύτερα εφόδια θα έχεις και σαν ηθοποιός και σαν καλλιτέχνης. Πήγα λοιπόν, τελείωσα το Λύκειο, μπήκα στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών. Φυσικά με το καλημέρα οι καθηγητές μου δώσανε κωμικό ρόλο. Αν και ο πρώτος που ήταν να κάνω ήταν του Άμλετ, ένας μονόλογος. Αλλά όταν με είδανε να λέω το μονόλογο πάνω στη σκηνή, γελάσαν τόσο πολύ, γιατί έλεγα το «όπως ετούτη τόσο στέρε η σάρκα να άλλιον ενάχνιζε δροσιά να σκορπιζόταν», ενώντας τον εαυτό του ότι θα αυτοκτονήσει, ότι είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Και εγώ, επειδή δεν είχα διαβάσει και το υπόλοιπο έργο τότε, ήμουν και μικρός, λέω «εντάξει, ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται». Και όταν ανέβηκα να το παίξω, έλεγα «όπως ετούτη» και έδειχνα, νόμιζα ότι έδειχνα ένα πτώμα. «Όπως ετούτη τόσο στέρε η σάρκα», εντάξει. Και από τότε ήταν μόνο κωμωδία. Ναι. Στο δεύτερο έτος ζήτησα να κάνω και δραματικούς ρόλους, γιατί λέω άμα δεν τους κάνω τώρα στη σχολή, μετά δεν θα νιώθω τις δυνάμεις. Έχεις παίξει όμως δραματικούς ρόλους και με μεγάλη επιτυχία. Mm. Εγώ σε θυμάμαι και σε μια-δυο αστυνομικές σειρές να παίζεις πολύ δύσκολους δραματικούς ρόλους. Ακριβώς. Και να τους αποδίδεις εξαιρετικά. Πώς νιώθεις όταν καλείσαι να υποδηθείς έναν ήρωα με δραματικά στοιχεία και χαρακτηριστικά? Είναι πολύ δύσκολο. Ξεφεύγει λίγο από την κωμωδία. Με ποια έννοια? Ότι... Ποιο σου είναι πιο δύσκολο από τα δύο? Το κάθε τι έχει τη δυσκολία του. Ο κοινός παρανομαστής για μένα και στα δύο είναι η αλήθεια που πρέπει να έχεις. Γιατί μπορεί να κάνεις κωμωδία, αλλά αν δεν είσαι αληθινός στα πάθη σου, τότε δεν θα περάσει. Δεν είναι δηλαδή μόνο πατάω μπανανόφλουδα για να γελάσει ο άλλος. Πατάω την μπανανόφλουδα, αλλά εγώ πρέπει να πονέσω που χτύπησα με την μπανανόφλουδα. Δεν πρέπει να φανεί ψεύτικο. Ναι. Στο δραματικό ρόλο... Πάντως οι παλιοί μεγάλοι κωμικοί έλεγαν ότι ο κωμικός παίζει πιο εύκολα ένα δραματικό ρόλο από ότι ο ηθοποιός των δραματικών ρόλων παίζει έναν κωμικό ρόλο. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει. Εγώ ξέρω ότι στην κωμωδία είναι ένα γλέντι που κάνουν όλα στα κύτταρα. Δηλαδή το ευχαριστούνται όλα στα κύτταρα όταν κάνεις κωμωδία. Στο δράμα τα πιέζεις, πρέπει να νιώσεις, πρέπει να περάσεις αυτό την αλήθεια του δράματος που περνάς. Για να είσαι όσο το δυνατόν πιο αληθινός. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το δράμα. Πολύ δύσκολο. Αλλά και πολύ όμορφο. Θέλω να σε ρωτήσω για το γεγονός ότι έχεις κάνει λίγη τηλεόραση αναλογικά με τη διαδρομή που έχεις κάνει, για παράδειγμα, στο θέατρο. Ναι. Αυτό ήταν επιλογή σου ή δεν σου προτείνανε ρόλους, σε φοβόντουσαν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Όχι, ήταν καθαρά επιλογή μου. Έτσι κι αλλιώς... Γιατί έκανες λίγους, αλλά πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ό,τι έκανες ήταν επιτυχία στην είχα τηλεόραση. Είχα την τύχη να γίνει κάτι τέτοιο και να δείχνει ότι είχα και μεγάλη διάρκεια στην τηλεόραση και πολύ συχνά να υπάρχω, χωρίς όμως να κάνω κάθε φορά σύριαλ. Η τηλεόραση είναι μια μεγάλη μου αγάπη, αλλά και ένας μεγάλος μου φόβος. Γιατί η επιτυχία αυτού που θα κάνεις δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται από μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και για μένα το να κάνω τηλεόραση τουλάχιστον απαιτεί ένα πολύ καλό σενάριο, πολύ καλούς συναδέλφους, πολύ καλούς επαγγελματίες, για να δούμε αν θα πετύχει κάτι. Την τηλεόραση την αγαπώ, αλλά προτιμώ αν δεν τρελαθώ με κάτι, να μην κάνω. Δεν έχω την αγωνία, δεν είχα ποτέ την αγωνία να κάνω κάθε λίγο και λιγάκι τηλεόραση, γιατί νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που θέλω να ζήσω όλη μου τη ζωή κάνοντας αυτή τη δουλειά, πρέπει να υπερασπιστώ το προϊόν που είμαι, και προϊόν
και είμαι και ο παραγωγός. Βασίλη, βαριέσαι εύκολα. Μου δίνεις αυτή την αίσθηση. Και μου τη δίνεις και στο θέατρο αυτή την αίσθηση. Γιατί βλέπω ότι διαρκώς ψάχνεσαι για κάτι καινούριο. Δεν επαναπάβεσαι. Ας πούμε, δεν είσαι ο ηθοποιός που αν γεμίσει το θέατρο μια χρονιά θα το τραβήξεις 5 σεζόν επειδή γεμίζει. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση. Και έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα και πολλά. Αλλά να είναι πράγματα τα οποία με γεμίζουν. Η επιτυχία είναι φυσικά κάτι το μοναδικό, κάτι το υπέροχο. Και η αποτυχία όμως έχει το λόγο της. Για να είσαι πιο πετυχημένος χρειάζεται την αποτυχία. Για να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που ζεις δεν πρέπει να σε κάνει να επαναπαυθείς. Πρέπει να νιώθεις ότι συνέχεια εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ποτέ δεν φτάνεις σε μία κορυφή. Όταν φτάσεις σε μία κορυφή, συνειδητοποιείς ότι από πίσω υπάρχει ένα άλλο βουνό. Και μετά κάθε φορά άλλο ένα βουνό που πρέπει να συνεχίσεις. Καλά, για το θέατρο δεν σε ρωτώ, γιατί έχω καταλάβει πόσο ερωτευμένος είσαι με το θέατρο. Θέλω να μου πεις για τη σχέση σου με το σινεμά, όπου επίσης έχεις κάνει μερικές πολύ ωραίες ταινίες. Είχες την τύχη να συμμετέχεις σε μερικές ταινίες που θα παίζονται για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, το λατρεύω το σινεμά. Το σινεμά είναι η μεγάλη μου αγάπη, παρόλο που δεν έχω κάνει πολύ. Μεγαλύτερη και από το θέατρο, όχι. Όχι, από το θέατρο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι αυτή. Μεγαλύτερη όμως σίγουρα από την τηλεόραση. Σίγουρα από την τηλεόραση. Γιατί όμως, γιατί στον κινηματογράφο έχεις τη δυνατότητα σε σχέση με την τηλεόραση να έχεις πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία, χρόνο προετοιμασίας, είτε για το ρόλο σου, είτε για το συνολικό αποτέλεσμα της δουλειάς, όπου μπορεί να είναι πιο άρτιο στον κινηματογράφο. Και κακά τα ψέματα, ο κινηματογράφος είναι φανερό γιατί έχει διαφορά από την τηλεόραση. Η χρόνη της τηλεόρασης, το ότι πρέπει μέσα σε λίγες μέρες να κάνουμε ένα επεισόδιο, αυτό το να είναι ο παραγωγός από πάνω σου και πρέπει, παιδιά, να κάνουμε όλα να τα συμπτύξουμε, καλλιτεχνικά δεν είναι τόσο ελπιδοφόρο. Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι λένε για σένα μερικοί πολύ σημαντικοί άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Μιλώ για τον Κακλέα, για την Αυπλιώτου, για τη Ρένεση. Πάμε να δούμε. Η συνεργασία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια. Όταν ο Βασιλάκης ήταν ακόμη παιδί. Έχει να λέει πως φοβόταν να συνεργαστούμε, γιατί νόμιζε ότι είμαι ένας αγριάνθρωπος, αλλά μετά όταν γνωριστήκαμε, θα έλεγα ότι αγαπηθήκαμε. Χωρίς να κάνουμε τους ανθρώπους με τους συνεργαζόμαστε άγιους και άμεμπτους κτλ. Θέλω να πω ότι ο Βασίλης είναι ένας συνεργάτης που συνδυάζει πράγματα που ένας σκηνοθέτης σαν εμένα τα θεωρεί μεγάλο δώρο. Γιατί ο Βασίλης, η παρουσία του Βασίλη στην πρόβα είναι ένα δώρο. Ένα του δίνεις, 10 σου φέρνει πίσω. Πού κρατήσαμε. Κρίμα. Πώς ξεφουσκώνει όλος ο ενθουσιασμός, όλος ο έρωτας. Τι άλλο να θέλεις από έναν ηθοποιό? Υπάρχει μια ιστορία, ένα άγνωστο περιστατικό που θυμάστε πιο έντονα? Μια φορά που κάναμε όρνηθες στην Επίδαυρο και ο εφιάλτης των ανθρώπων που παίζει στην Επίδαυρο, ξέρετε ποιος είναι? Η βροχή. Βρέχει καταρακτωδώς, γεμίζει πλατεία η ορχήστρα νερά σαν πισίνα, αναβάλλει την παράσταση. Εμείς με τον Βασίλη πλατσουρίζαμε στα νερά γελώντας ότι και αυτό μέσα στα πλαίσια της ζωής είναι, θα περάσει. Ας τον κόσμο να λέει, ας τον να λένε, επιτέλους μας έτσι κάτι καλό και το όνομα Μαρία σηκώσε μακριά, να κάνει μας το Βασίλη έχουμε αποφύγει να κάνουμε πάρα πολύ παρέα εκτός σκηνής, επειδή ίσως βλέπουμε ένα τον άλλο περισσότερο από ό,τι βλέπουμε τις γυναίκες μας. Είναι ένα παιδί που σαν να έρχεται λίγο και από άλλες εποχές. Σκέφτεται τα πράγματα με μια άλλη αθωότητα, με μια άλλη καλοσύνη. Μια πολύ σύνθετη προσωπικότητα, όσο και αν θέλει ο Βασίλης να παρουσιάζεται απλός, σεμνός και καμιά φορά παιδικός. Γιατί εντάξει, είναι και παιδί. Σαν ηθοποιός. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Από την πρώτη τι? Στιγμή που σε είδα. Την πρώτη φορά που συνάντησα τον Βασίλη ήταν το 2005. Κάναμε Βασιλιά Λύρ στο Εθνικό Θέατρο. Του είχα πει τότε, Βασίλη μου, μετά και από αυτό τον ρόλο, τον οποίο κυριολεκτικά τον πήρε και τον απογείωσε, τώρα είναι η ώρα για όλους τους μεγάλους ρόλους που θα ανοίξουν από εδώ και πέρα μπροστά, και είχα δίκιο. Μετά κάναμε μαζί το 10. Ήμασταν ζευγάρι.
Ήταν ο Φουντούκος μου. Πολύ ευχαρίστως να σας ξανακούσω, κύριε... Μιχαήλ. Μιχαήλ Φουντούκος. Κύριε Φουντούκο. Να συνεργάζεσαι μαζί του είναι μια μεγάλη ευτυχία. Τις στιγμές που μπορεί να υπάρχει αγωνία, μπορεί να υπάρχει στρες, μπορεί να υπάρχει ένταση στην προετοιμασία, ας πούμε, μιας παράστασης, στις τελευταίες στιγμές. Πάντα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες. Χαρίζει στους συναδέλφους του χώρο, χρόνο και μπορεί να κάνει ακόμα και λίγο πίσω για να είναι εκείνη. Ο Χριστός και η Παναγία! Γύρισες! Η πρώτη μου συνεργασία με τον Βασίλη μετράει πολλά χρόνια πίσω και ήταν σε ένα επεισόδιο του Πάνου Κοκκινόπουλου στη 10η εντολή, όπου ο Βασίλης έκανε τον Σεχίδη και ήταν αυτή η τρομακτική ιστορία. Είχα πάει εγώ συναχωμένη τέρμα όμως, ήμουνα χάλια, δηλαδή είχα πάρει αντιβιώσεις, χάλια και έπρεπε να κάνουμε μια σκηνή που ήμασταν στο πιάνο και φιλιόμασταν. Και ντρεπόμουν πάρα πολύ και λέω Παναγία μου τον άνθρωπο τώρα που είμαι έτσι χάλια. Αλλά ήταν τόσο γλυκός, τόσο επαγγελματίας, τόσο τρυφερός άνθρωπος. Και το άλλο, που είναι έτσι πολύ τρυφερό στιγμιότυπο, ήταν που μια φορά είχαμε πάει κάπου σε ένα εξωτερικό γύρισμα τέλος πάντων και μας είχαν πει κάτι τύπου έχετε μια ώρα αναμονή. Οπότε φύγαμε με τον Βασίλη και πήγαμε για ψώνια. Και ήθελε να πάρει παπούτσια στη Λίνα, τη γυναίκα του. Και ήταν πολύ γλυκό γιατί μου εξηγούσε, λοιπόν, θέλω να τις πάρουμε τα τάδε παπούτσια γιατί. Για τη δουλειά της, γιατί κουράζεται και θέλω να αυτό. Και πήγαμε και διαλέγαμε ένα-ένα τα παπούτσια της Λίνας. Εμείς τώρα πάμε για να βάλουμε φωτιά στο στρώμα. Βασίλη, φτηνά τη γλίτωσες στο Μελένε Ευαγγέλη. Στην επόμενη δουλειά δεν θα ξέρεις τι σε περιμένει. Έχουν μια τάση να σε βασανίζουν οι γυναίκες. Έβλεπα τη σκηνή στο πιάνο. Σκέψου αυτή η σκηνή να γινόταν τώρα με κορονοϊό. Ναι, απίστευτο. Βλέπουμε τώρα πλέον πλάνα από ταινίες που φιλιούνται ή πρέπει να αγκαλιαστούν και ασυναίσθητα. Και μετά συνειδητοποιούμε ότι είναι παλιά. Τι να πω για την Κλέλια που την αγαπώ πάρα πολύ, για τη Μαρία την Αφλιώτου που έχουμε ζήσει περισσότερα χρόνια μαζί στη δουλειά, για τον Γιάννη τον Κακλέα, να ξεκινήσω από τον Γιάννη. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπε και ο ίδιος, μέσα στα 10 τελευταία χρόνια, τα 20 χρόνια είναι που γνωριστήκαμε και δουλεύαμε μαζί στην Ελένη Ράντου στο Θέατρο Διάνα που γνωριστήκαμε το Μαγειρεύοντας με τον Έλβης και τις υπόλοιπες δουλειές μετά. Ήταν ένα κάρμα το να βρεθούμε και να κάνουμε περίπου πόσο, μία δεκαετία να δουλεύουμε ήδη μέχρι τώρα, και που δεν έχει και τέλειωμό αυτό, σαν να υπογράψαμε ένα σιωπηλό συμβόλαιο ότι θα είμαστε μαζί, όχι σαν σχέση, σαν επαγγελματική έτσι, κατάσταση, γιατί τα χνότα μας ταιριάζανε χωρίς να κάνουμε παρέα, τα επαγγελματικά μας χνότα. Νιώθω ότι κάναμε πολύ ωραία πράγματα μαζί και έχουμε ακόμα μέλλον και πιστεύω ότι είναι από τους πιο ωραίους ροκ, ρομαντικούς πια σκηνοθέτες που έχουμε και ιδανικούς σε αυτή τη χώρα. Μιλάνε όλοι για μια ιδιότυπη παιδικότητα, αθωότητα. Είναι αυτό ένα από τα στοιχεία που σε βοηθούν να χτίζεις με τόση ευκολία κωμικούς ρόλους, διαφορετικούς κωμικούς χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χτίζω κάτι σε ένα ρόλο, κάθε φορά ξεκινάω από ένα μηδέν. Ίσως να είναι θέμα μνήμης, ίσως να είναι θέμα το ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τίποτα που έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ως ηθοποιός, σαν τερτύπη υποκριτικό ή οτιδήποτε. Δεν θες να βολευτείς με μανιέρες. Με τίποτα. Δηλαδή έκανα τον τρελό στον Τζόνι των εγκλημάτων, μετά στο ίσο το τέρι μου έκανα τον πιο φλόρο, γρηγόρη, ρομαντικό, έτσι τέτοιο. Αυτό προσπαθώ να το ακολουθώ στη δουλειά μου για να ανακαλύπτω κι εγώ ίδιος άλλες πτυχές του εαυτού μου. Εκκίνηση από μηδενική βάση λοιπόν κάθε ναι, φορά. Πάντα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Και είναι και τρομακτικό. Ναι. Η σχέση σου με τον κόσμο, με τους θαυμαστές, με τις θαυμάστριες, με τα αυτόγραφα, με τη δημοσιότητα, ποια είναι? Ας πούμε ο Γιάννης ο Μπέζος που ήταν εδώ πριν από λίγο καιρό, έχει δεχθεί τόσα πειρά, θα ρίξει και έκανε κάτι τρομερό, επειδή δεν του αρέσει να μοιράζει αυτόγραφα και δεν του αρέσει να παριστάνει τον Σταρ. Ο άνθρωπος έχει μια θεωρία, μια άποψη. Εννοείται. Εμένα η δουλειά μου είναι να τους κάνω χαρούμενους την ώρα που είμαι πάνω στο σανίδι.
Και είναι απόλυτα σεβαστή. Η αλήθεια είναι στο εξωτερικό. Όταν πηγαίνει ο κόσμος να δει μια παράσταση, δεν περιμένει απ' έξω για αυτόγραφα ή να μιλήσει ή να κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ θεωρητικά αυτό. Και λέω θεωρητικά γιατί εγώ πρακτικά δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά θεωρητικά μ' αρέσει το να μένει ο μύθος του ηθοποιού λίγο στο απειρόβλητο και το να μην τον βλέπεις μετά ιδρωμένο να βγαίνει έξω και να μείνεις λίγο με το χαρακτήρα που έχει παίξει στην παράσταση και να φύγεις με μια γλυκιά αίσθηση. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει υπάρξει παράσταση στη ζωή μου που να μην έχω μείνει μετά έξω για να μιλήσω σε όποιον άνθρωπο θέλει θεατή να... Είναι επώδυνη η διαδικασία αυτή? Είναι σωματικά κουραστική. Αλλά ψυχικά ενισχυτική. Ενισχυτική πάρα πολύ. Νιώθω ότι από τη στιγμή που διαφημίζω μια παράσταση που υπάρχω και τους, με έναν τρόπο τους λέω ελάτε να δείτε την παράσταση, μετά από τη στιγμή που θέλουν να με δουν νιώθω ότι θα ήταν άδικο το να μην. Από τη στιγμή που τους λέω ελάτε, μετά είναι δεν θέλω να σας δω. Χωρίς να εννοώ κάτι για το Γιάννη, γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που κάπου διάβασα ότι έχεις ζήσει και κωμικές σκηνές που ξεπερνούν αυτές που έχεις παίξει. Για παράδειγμα, να σε συγχαίρουν για τη συμμετοχή σου σε σειρά που δεν έπαιζες. Ναι. Στο Λόγο Τιμής, νομίζω. Στο Λόγο Τιμής, ναι. Στο πρώτο Λόγο Τιμής, όπου με έχουν σταματήσει και μου λένε τα απίστευτα για το πώς έπαιξες αυτό, για το πώς έπαιξες το άλλο. Δεν μου έχουν πει ακόμα τον τίτλο, μου μιλάγανε γενικά. Και έλεγα, αχ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και αυτά, τι να πω. Και όταν μετά στο τέλος μου μιλάνε και μου λένε για το Λόγο Τιμής, και λέω τώρα μην τους το χαλάσω. Λέω, αχ, ναι, ήμουν λίγο κουρασμένος σε κανένα δυο σκηνές, αλλά τι να κάνω, δεν ήθελα να τους το χαλάσω, ναι. Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για σένα, είναι ότι είσαι παραμυθάς, και θα πω τώρα για το παραμύθι του σε λίγο, το έχω εδώ, αλλά είσαι και στιχουργός, έχεις γράψει τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις γράψει κι άλλα και έχεις το συρτάρι σου. Κάτι πάρει στο συρτάρι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και τα καλύτερα αυτά που έχουν μείνει στο συρτάρι. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Πάντως αυτό το τραγούδι, το αγαπημένο Ασχαθής του Χρήστου Θηβαίου, κρύβει πίσω του μια πολύ τρυφερή ιστορία και σας λέω μόνο ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι, ο στιχουργός αγνοείτο. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με στα σύννεφα ζωή μου, μακριά απ' τη φυλακή μου, να με πάρεις. Μπράβο, ρε Βασιλή! Να μ' αγγίζει ο αέρας, σαν το ξύπνημα μιας μέρας, να γελάς. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2000, θυμάμαι, και συναντηθήκαμε στην Οδό Ιπποκράτους και ανταλλάξαμε θαυμασμό ο ένας προς τον άλλον. Και μου λέγω, γράψει κάτι στίχους στη Σκοπιά και βλέπω ένα χαρτί, έγραφε ο τίτλος «Ασχαθής». Να ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου και ασχαθείς. Επειδή ήταν ο Βασίλης, το δίπλο σε αυτή την δακτυλογραφημένη κόλλα χαρτί Α4 και την έβαλα στα πολύ προσωπικά μου γραπτά. Πέρασαν χρόνια, δηλαδή 7-8 χρόνια. Και άρχισα να ψάχνω στα προσωπικά μου γραπτά για να δω τι έχω γράψει, για να γράψω καινούργια τραγούδια κλπ. Κάποια στιγμή βγάζω αυτή την πολυκερισμένη κόλλα χαρτί Α4 και λέω, και αρχίζω και σκαλίζω και γράφω τη μελωδία του τραγουδιού. Άρχισα να αισθάνομαι περίεργα γιατί λέω, ποιανού είναι? Ήταν ανυπόγραφο. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, εφόσον είναι του Βασίλη, το βάζω στα προσωπικά μου γραπτά, θα θυμηθώ. Αλλά πέρασαν 8 χρόνια. Τελειώνω το τραγούδι και παίρνω τηλέφωνο τον Οδυσσέα τον Ιωάννου. Του λέω: Οδυσσέα, μου έχει στείλει κάτι στίχους. Μου λέει: Οδυσσέας, Χρήστο, μου λένε πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι δικό μου. Μετά πήρα τηλέφωνο τη Φωτεινή Λαμπρίδη. Μου λέει: Χριστάκο μου, λένε πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι δικό μου. Έχει πάει ώρα 3. Ξημερώματα. Παίρνω τηλέφωνο την Αρλέτα. Παίζω το τραγούδι από το τηλέφωνο. Μου λέει: Γράφεις ακριβώς όπως όταν ξεκίνησες. Μου λέει: Μπράβο, αχ, λέω επιτέλους. Βρήκα ποιος έγραψε τους στίχους. Μου λέει, σου πω ότι είναι πολύ ωραίο, δεν σου πω ότι είναι δικό μου. Να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε. Δεν έχω βρει το στιχουργό και γράφω στο CD μουσική Χρήστος Θηβαίος, στίχη Αδήλου, από τον Βυζαντινό Άδηλος. Κάποια στιγμή είμαι στο Σταυρό του Νότου και 2 η ώρα τα ξημερώματα έχω ένα τηλεφώνημα από την εκλειπούσα ηθοποιό, την Ειρήνη Γκλέση. Μου λέει, Χρήστο μου, λέει, είμαι εδώ με έναν φίλο σου. Με ποιον, τέτοια ώρα. Και ακούω τη φοβερή φράση, με σημάδεψε. Γεια σου, Χρήστο, είμαι ο Άδηλος.
Και τελικά οι στοίχοι έμαθα ότι ανήκουν στο Βασίλη, ο οποίος μετά από παρότρινση της Ειρήνης Ιγκλέσης με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι είναι δικό του. Τον θεωρώ έναν από τους πιο δικούς μου και κοντινούς μου ανθρώπους. Βασίλη, σ' αγαπώ πολύ και θα είναι για πάντα. Δεν μπορώ να σε κοιτάζω και στα λόγια να μου βάζω, σ' αγαπώ. Αυτά μας είπε ο Χρήστος Θηβαίος, αυτός ο σπουδαίος δημιουργός. Πολύ αγάπη σήμερα έχω λάβει και είναι πολύ συγκινητικό και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω μέχρι τέλους. Να φροντίσω να αγριέψω. Έχει κι άλλο. Αστειεύομαι. Γράφεις λοιπόν, δεν το ήξερα ότι γράφεις. Ναι. Κρατάω στα χέρια μου ένα παραμύθι, ένα εκπληκτικό παραμύθι που έχει γράψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Ροδομάγουλος, ένα ταξίδι στα αστέρια. Αυτό πώς ξεκίνησε? Έγραφα από πολύ παλιά, δηλαδή από τα 20 μου χρόνια, από τότε που ήμουν στη δραματική σχολή, γενικά ή έγραφα σενάρια, έγραφα στίχους, γιατί τότε υπήρχαν περισσότερες ώρες ανεργίας, ψάχνοντας για δουλειά, οπότε ελεύθερος χρόνος πολύ, αλλά έπρεπε να είμαι δημιουργικός. Το πρώτο μου σενάριο που είχα γράψει τότε ήταν ένας πάκος τόσος, γιατί δεν ήξερα καν για περιδομή σενάριου πόσο πρέπει να είναι για να περάσει. Έγραφες και όπου πάει. Έγραφα εγώ δημιουργικός, να, ναι. Δεν έχει σημασία, ας ήταν τον Μπεν Χουρ, δεν είχε σημασία. Πάντοτε λοιπόν από τότε, σε κάθε ελεύθερό μου χρόνο, ένιωθα την ανάγκη να είμαι δημιουργικός γράφοντας. Αυτό το παραμύθι, το οποίο αυτό τώρα είναι ένα δείγμα. Αυτό κυκλοφορεί από τον Γκάκτο, από ό,τι βλέπω. Κυκλοφορεί από τον Γκάκτο αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα παραμύθι το οποίο το τελείωσα πέρυσι το Δεκέμβρη του 19, μη γνωρίζοντας αυτό που θα έρθει. Και αφορά την ιστορία που αφηγείται ένας παππούς στη μικρή του εγγονή, του Ροδομάγουλου, ενός πλανήτη στο σύμπαν, θέλοντας να της πει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό παιδί μου αυτό πρώτη φορά. Θα το διαβάσει πρώτα η κόρη μου και μετά εγώ. Ωραία. Καλό τάξιδο να είναι, πολύ. Βασίλη. Και να γράψεις και άλλα ωραία πράγματα. Και αν έχεις τραγούδια στο σιρτάρι, μήπως κάνεις μια επίσκεψη στο Θηβαίο τις επόμενες μέρες? Νομίζω ότι την έχουμε έτοιμη την επίσκεψη. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε έχουμε μερικά ακόμη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Πώς με βρίσκεις? Γουστάρο, I like. Il le faut bien. On apprend à dire non.